Στο τέταρτο live, η πρώτη απόπειρα του Κωνσταντίνου Στίνη να τραγουδήσει ελληνικό στίχο ενθουσίασε τους κριτές. Και αυτή την εβδομάδα ο παίκτης της Μελίνας Ασλανίδου επιμένει, αλλά ελληνικά, και ανυπομονεί να ερμηνεύσει το τραγούδι του. Εσείς μην ξεχνιέστε, κινητά στα χέρια, παρακαλώ! Πήγε ωραία το τέταρτο live, γενικά πέρασα όμορφα πάνω στη σκηνή. Το ότι μπόρεσα και κράτησα κατά 70% το ενδιαφέρον μου πάνω σου και κατά 30% συγχωρεύτηκες, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν στη θέση του, αν θα το κρατούσα σε 70% πάνω στον τραγουδιστή και όχι συγχωρεύτηκες. Βρήκες τον εαυτό σου ρε φίλε, από εδώ και πέρα σε παρακαλώ τραγούδα μόνο ελληνικά. Κοίταξε, επειδή εμείς χατήρια δεν χαλάμε, Πες μου, θα κάνουμε το χατήρι του Μάστορα που είπε. Ναι. Και φίλα με σαν παρόκια. Όχι, ποτέ δεν θα το πεις έτσι. Κοίτα με το να σε βρω. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή η μελωδία. Στην καρδιά το πόνο να σβήσει. Εδώ. Μπορώ να ακούσω τη μελωδία σωστά. Φίλα με σαν πάρω και χάνω. Φίλα με. Να δεις πώς αισθάνομαι. Δόξα τω Θεώ. Αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει είναι να κάνει βουτιά στο στίχο, να κάνει σωστή απόδοση του στίχου και να είναι πολύ ερμηνευτικός. Είναι τραγούδι που δεν θέλει να το επιβάλλεις στον ακροατή. Η αλήθεια είναι ότι με συνεπήρε με το συνέστημα του τραγουδιού. Είχε πολύ, πολύ ωραία έκφραση και με παρέσυρε. Και δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα τεχνικά. Καθόλου. Γιατί φαίνεται ότι το αγαπάει αυτό το τραγούδι. Το λες με πολύ ψυχή. Βγάζει ψυχούλα. Είναι παραγωγικό, μ' αρέσει πολύ. Άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές να έχουν δάκρυ τη χαρά. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουντώσει η γιορτή.
στη καρδιά τον πόνο να σβήσει εδώ. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις εδώ. Κωνσταντίνε, μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή ο Χρήστος παρήγγειλε το ελληνικό, εσύ θα μιλήσεις πρώτος. Εγώ να μιλήσω, ναι. Καταρχάς να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα Μπαλαχούτη που έχει γράψει τους στίχους σε αυτό το τραγούδι και στον Χρήστο τον Παπαδόπουλο που έχει γράψει τη μουσική. Υπέροχο τραγούδι. Και μιλάει ο Κώστας για μια ιστορία από τη Σμύρνη. Αυτό. Ιστορή, κάτι από αυτό τη Σμύρνη. Λέγαμε, αυτό ναι. Είναι οι στίχοι αυτοί πραγματικά σημαίνουν πολλά. Και θέλω να σου πω ότι το σημαντικό είναι ό,τι λέμε να το εννοούμε με κάποιο τρόπο. Μπορεί εσύ να μην έχεις ζήσει ιστορίες από τη Σμύρνη και κανείς από εμάς, αλλά βρίσκεις τη δική σου αλήθεια μέσα σου και κάπως έρχεσαι και την ταιριάζεις και την προσαρμόζεις σε αυτό το τραγούδι. Και αυτό έκανες για μένα σήμερα και μπράβο σου που τραγούδησες ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί θεωρώ ότι σου ταιριάζουν απίστευτα. Κάθε λέξη είναι σαν να την εννοείς. Αρθρώνεις τόσο σωστά και τόσο όμορφα που εμένα τουλάχιστον με πείθεις. Μπράβο, Κωνσταντίνε, σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είσαι στη δική μου ομάδα. Μάλιστα. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Μελίνα. Δική μου, έτσι, επιτέλους. Ναι, εντάξει, άμα θέλεις. Να πάρω άλλο έναν. Άκουσε και κανένα. Έχω κι εγώ καλύτερα. Έχω το χώρι μου. Καλά. Μιχάλη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω. Αν ήταν στο χέρι σου ή αν είναι στο χέρι σου ή αν μπορείς να επηρεάσεις να συνεχίσεις να τραγουδάς ελληνικό, γιατί εκφράζεσαι, εγώ σε είδα, εκφράζεσαι πολύ καλύτερα. Χαίρονται άλλη, φίλοι σου, είναι όλοι αυτοί εκεί. Άλλη εικόνα, η συνολική. Συνέχισε να τραγουδάς ελληνικό, θα σου κάνει καλό. Ξέχνα το ξένο, του κάνεις κακό. Όχι, δεκτό. Με χαμόγελο το είπε όμως. Για πες Γιώργο. Όχι, εγώ δεν θα είμαι τόσο απόλυτος. Υπάρχουν ξένα που σου πάνε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και υπάρχουν και ελληνικά, όπως φαίνεται, που σου πάνε πάρα πολύ επίσης. Θυμάμαι στην πρώτη οντισιόν που σε είδαμε, Θεσσαλονίκη ήρθες, δεν θυμάμαι που ήρθες. Εδώ, Αθήνα. Που ήσουν ένα πλάσμα το οποίο δεν μπορείς να, κάτσεις, να μείνεις σε ένα σημείο. Πήγαινες από εδώ, πήγαινες από εκεί. Θυμάμαι σε κάτι meeting που κάναμε και λέγαμε καλά αυτός θα μπορέσει κανένας να τον κρατήσει στη μέση πριν πάρουμε ακόμα κατηγορίες. Δεν ξέραμε σε ποιον θα πέσεις, έτσι. Λοιπόν, προφανώς και μπορείς να σταθείς ακίνητος. Προφανώς και μπορείς να αισθανθείς. Προφανώς και μπορείς να μας το μεταδώσεις αυτό. Μπράβο σου, αγόρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Υπέροχα. Και η μέντορας. Μελίνα, αισθάνεσαι δικαιωμένη με την επιλογή. Αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένη με τον Κωνσταντίνο. Mm-hmm. Πραγματικά, ένα, δύο. Ακούγεσαι, ένα, δεν ακούγεσαι, πάρε το μικροφωνάκι. Δύο. Όχι, για να δω. Εντάξει. Να, κοίτα, πάρε ένα μικροφωνάκι. Okay. Δεν ακούγομαι, λοιπόν. Τώρα ακούγεσαι. Κωνσταντίνε μου, ήθελα να σου κάνω μια πολύ ζεστή αγκαλιά, πραγματικά. Χαίρομαι για αυτά τα υπέροχα λόγια που έχεις ακούσει σήμερα εδώ, από τους κριτές μας. Αλλά θέλω να σου πω κι εγώ ότι πραγματικά τα ελληνικά σου πάνε, κάποια τραγούδια ελληνικά και κάποια τραγούδια ξένα σου πάνε επίσης πάρα πολύ. Έχεις μια ιδιαίτερη φωνή. Έχεις μια ιδιαίτερη φωνή και τα ελληνικά τραγούδια πρέπει να είναι και κάπως πιο πάνω σου. Το έχουμε ψάξει και το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ για το τι θα μας πει ο Κωνσταντίνος. Ήσουνα πολύ συγκινητικός. Το είπες πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ερμήνευσες. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να σε ψήφισε και να σε ψηφίσει και μέχρι το τέλος για να πάρεις να είσαι μέσα στο X Factor. Ευχαριστώ πολύ. Τα καλύτερα, τα καλύτερα ακούσες. Ψηφίστε. Ανάπαυση. Προσοχή. Είμαι η ανάμεση. Υποχώρηση. Backstage. Πάμε.